Καλημέρα, καλημέρα. Και με τον Αντώνη Ρέμο, κοίτα ένα βιντεάκι από τα παράκυλα της Λέσβου. Ο Γιώργος Φαντζίκης μας έστειλε τη φωτογραφία. Βγήκε πεζοπορία γιατί είναι έθριος ο καιρός σήμερα. Και κοίτα να δεις τι κατέγραψε. Τι ωραία εικόνα. Απέναντι φαίνονται και τα παράλια της Τουρκίας, απέναντι από τη Μυτιλίνη. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός είναι έθριος, φαίη μου, με κρύο βέβαια, γιατί φτάνουμε στο τέλος Νοεμβρίου. Αλλά ούτε βροχές, ούτε χιόνια, ούτε καταιγίδες. Κοίτα τις θερμοκρασίες τώρα. Είναι χαμηλές τη νύχτα. Μείον 3 φτάνει στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 15 υψηλότερη. Μείον 1 στην κεντρική Ελλάδα μέχρι 19, καλύτερα στα νότια 8 με 19 και στα Δωδεκάνησα 9 με 18 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει κρύο, ωστόσο είναι έθριος ο καιρός, ήλιος επικρατεί παντού, με δόντια όμως. Βροχές όχι. Βροχές τίποτα. Και αύριο θα είναι έθριος ο καιρός. Πάλι καλά. Οι θερμοκρασίες θα είναι πάνω κάτω οι ίδιες, λίγο υψηλότερες θα είναι στην κεντρική Ελλάδα και στην Αττική από 0 μέχρι 19. Ωστόσο δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα είναι το κρύο που αναγκάζονται οι άνθρωποι να πάρουν και πετρέλαιο και δυστυχώς είναι ακριβό. Και να σε πάω πού? Πού θα με πας? Πάμε στα Χανιά. Στις καλύβες Χανίων, κοίτα, η Δέσποινα Παπουτσά μας έστειλε τη φωτογραφία. Κάνει λίγο πιο εκεί να δεις τι γίνεται. Έχει και το δρόμο εκεί. Όχι, ναι, δεν σου είπα να εξαφανιστείς από το πλάνο. Μπορείς να έρθεις εδώ. Εκτός αν θες να τα πω μόνος. Όχι, όχι, όχι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, και από τις καλύβες Χανίων να πάμε στα Κύθυρα. Κοίτα η Αδαμαντία τι ωραία φωτογραφία που κατέγραψε τον ουρανό. Τα σύννεφα στα Κύθυρα. Πάρα πολύ ωραία. Τι βλέπεις τώρα σε αυτά τα σύννεφα? Τη βλέπω ότι είναι έθριος ο ουρανός. Δεν βλέπεις κάποιο. Τι βλέπεις εσύ? Ένα αγγελάκι. Δεν βλέπεις τα σύννεφα και λες μοιάζει με κάτι, με άλογο, με καρδιά. Ναι, μοιάζει, σου μοιάζει κάτι. Πρέπει να το παρατηρήσω πιο προσεκτικά. Καλά, όταν θα έχουμε χρόνο. Και να κλείσουμε με τη Βόνιτσα. Ο Αριστίδης Τόλης μας έστειλε τη φωτογραφία. Έτριος ο καιρός και εκεί. Λιακάδα, πάμε πιο εκεί να δούμε το χωριό. Κοίτα να δεις τι ωραίο χωριό. Πάρα πολύ ωραία λιακάδα και στη Βόνιτσα. Μπαίνετε στο λογαριασμό μου στο Instagram, Τσουρός Κώστας. Μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας και τα βιντεάκια αν θέλετε. Να είστε κι εσείς μέσα γιατί η ΦΕΗ θέλει να σας βλέπει. Να βλέπουμε τον καιρό. Και τα Χριστουγεννιάτικα. Και τα Χριστουγεννιάτικά σας. Και κάθε μέρα από εδώ βλέπουμε τις συνθήκες του καιρού μέσα από εσάς που έχετε γίνει η καλύτερη μετεωρολόγη. Ακούμε Ρέμο, αλλά μετά τις διαφημίσεις ο Κώστας Τσουρός συναντάει τον Γιώργο Μαζονάκη. Συνάντηση κορυφή.